από που χύλαγε στο χέρι κρατούσε κάτι σαν σκύπτρο με δερμάτινα μακριά κρόση. Ήταν προφανές ότι ο μάγος και αρχηγός της φυλής ήταν γυναίκα. Η Έβιλεν σκέφτηκε ότι η θεωρία σχετικά με την πατριαρχία σε ορισμένες φυλές του αρχιπελάγους ίσχυε ακόμα τον 21ο αιώνα. Η αρχηγός άρχισε να μιλάει σε μια παράξενη μελλοντική γλώσσα, νεοφερμένη, και που δεν ήταν άλλη από τους δύο ανθρωπολόγους που ήρθαν και τις έρευνές τους. Και παρακάτω. Στη φυλή όλοι δούλευαν για την επιβίωση και μοίραζαν τους καρπούς που μάζευαν, τα ψητώνιζε όλες τις προσπάθειες, έλεγε, ξεκινούσε τις ετοιμόγενες και οι φύλακές της, κυρίως της ανδοξίας, όπως καταλήγει. Η δύναμη και άλλα αφηγήματα του βιβλίου που γράφτηκαν αντισημένου και πολύ αξιόλογα. Από τα ποιήματα του βιβλίου ξεχωρίζει η κυρία Ζουνότα δεν έχει σκοπό τη ζωή του την Ιθάκη, το απάνιο, για να αποκτήσει, αφού το 2010 ποίημα τα παιδιά του χρόνου που γράφει τραγούδια. Η Ελίζα Ζουνότα δεν γράφει τέχνη για την τέχνη, ούτε τέχνη για εμπόριο. Γράφει κι ας μη φοβηθούμε την ελληνική τρομοκρατία της εποχής στρατευμένη τέχνη. Στρατεύεται αυθόρμητα και μαστιγώνει τα κακό σκήμινα και την αδικία των ισχυρών απογύστων. Γράφει για τη ζωή, τον άνθρωπο, τις αξίες, τα ιδανικά. Η τέχνη μας, την ξεχωριστή και πρωτότυπη ταλαντούχα συγγραφέα μας, Ελίζα Ζουνότα, αγαπητή Ελίζα, να είσαι πάντα καλά και να δημιουργείς και να μορφαίνεις με τα έργα σου τη ζωή μας, περιμένουμε κι άλλο. Την περιστατωμένη, θα έλεγα, ανάλυση του έργου μου. Ούτε εγώ δεν θα την έκανα τόσο καλά. Ευχαριστώ. Και τώρα, η Τζορτζίνα Ζουνότα, η γεννησιά μου, τελειόφυτος της νομικής, θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα από το πρώτο αφήγημα, απομονωμένο νησί. Η Έβελη, επιτέλους, αποφάσισε να κάνει παιδί με τον Λούα. Άλλωστε από καιρό είχε χτυπήσει το βιολογικό της ρολόι. Ένα πρωινό, σε ένα διάλειμμα από το μάθημα που έκανε στα παιδάκια της φυλής, σκέφτηκε να ανακοινώσει την οριστική της απόφαση στον Λούα, όταν θα τελείωνε, και φαντάστηκε τη χαρά του. Αλλά λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο, όπως λένε. Γιατί οι φύλακες, ενισχυμένες σε αριθμό αναλύστα, ειδοποίησαν όλους τους κατοίκους ότι οι ξένοι εισβάλλουν στο νησί και τους έχουν περικυκλώσει. Οι ξένοι δεν ήταν εχθροί άλλου νησιού ή κανίβαλοι, όπως φοβόταν ο Λούα. Με πολύ ωραία φωνή, θα ακούσετε μετά τα τραγούδια της, θα παγγείλει ένα ποίημά μου την επιθυμία. Επιθυμία. Από όλα τις γης τα αγαθά, ένα μονάχα επιθυμώ. Ένα κομμάτι θάλασσα να είχα όλο δικό μου, που να μην βλέπω ορίζοντα. Και εκεί που θα τη θαύμαζα, να με καλεί πλανέφτρα, μες στην μικρή της αγκαλιά. Δεν θα ήθελα να αντισταθώ στο καλεσμά του στον ήχο. Θα με νανούριζαν θεοί και θάσμενα μαζί τους. Μόνο το πνεύμα ελεύθερο θα πέταγε ψηλά, παρέα με τους μύθους και όσοι έχεις ακούσει το 2009. Είναι μια ιστορία αγάπης και πολέμου. Μια ιστορία ενάντια στον παραλογισμό του πολέμου και της μεσαλλοδοξίας. Μου την διηγήθηκε, όπως την έζησε, η Μαρία, δημοσιογράφος ή καλύτερα πρώην πολεμική ανταποκρίτρια μεγάλου ελληνικού καναλιού. Λέω πρώην, γιατί σήμερα μεγαλώνει 4 παιδιά που τη φωνάζουν μαμά, χωρίς να έχει κάτι. Τα μάτια της μύθης μου, της αδερφής μου καλύτερα, με έκανε να το αποφασίσω. Θα πάμε να τον βρούμε, της λέω. Πώς, με ρωτάει διστακτικά. Εγώ, μια Ισραηλινή. Μην ξεχνάς ότι έχεις ελληνική υπηκότητα και είσαι γιατρός. Θα πάμε με μία από τις αποστολές του Ερυθρού Σταυρού. Στο κανάλι, φυσικά, ζήτησα να με στείλουν με μυστική αποστολή. Τους είπα ότι ήμουν αποφασισμένη έτσι κι αλλιώς να πάω. Ο Ποσά μου έδινε πραγματική μάχη μαζί με άλλους γιατρούς, νοσοκόμους και υποτυπώδη μέσα για τη ζωή των τραυματιών, μεταξύ των οποίων πολλών παιδιών μετέφεραν εκείνη τη στιγμή δύο αδελφά και τραυματισμένα. Αφού μίλησε μαζί μας και ρωτώμαθε την ύπαρξη παιδιού του και το θάνατο του αδελφού, με άφησε για να πάει να χειρουργήσει τα δύο παιδιά. Ο ανίποτος πόνος λαβωμένων υπάρξεων και αβάσταχτη απώλεια χαμένων ονείρων αγγίζουν την ψυχή ολιγάριθμων ανθρώπων
συντρόφων των Ελληνίων. Ρωτούν μη περιμένοντας απάντηση. Πού κατοικεί η αγάπη, η τύχη είναι όντως τυφλή, η δικαιοσύνη, η μοίρα ίσως, η κακία είναι επίκτητη αρετή. Πόσα παράλληλα σύμπαντα χωρούν την απόγνωση, τη μοναξιά, το κενό, την αϊμπαξία. Τα γεμάτα θλίψη, μάτια πληγωμένων παιδιών, ένα τεράστιο αναπάντο γιατί. Ευχαριστώ. Μέσος Κρόνος που τρώει τα παιδιά του, που κατασκευάζει θύτες και θύματα, που είναι ο πατήρ όλων των δεινών, ό,τι θα πάθει να υπάρχει. Να τον εξευμενήσουμε δεν γίνεται. Να τον αποκεφαλίσουμε ούτε. Πρέπει να τον ξεριζώσουμε, να τον διασπάσουμε στα μικρότερα συστατικά της ύλης και να τα ρίξουμε στα τάρταρα. Τα ημίμερα δεν αρκούν. Οι αγώνες βοηθούν. Δεν θα υφίσταται έσα ή, όπως και η προκατοχή του άλλωστε. Κάποτε, ελπίζω όχι πολύ αργά, θα τον αντικαταστήσουν τα καλύτερα παιδιά του. Η ανθρωπογένεση είναι πρώτο που τον. Ευχαριστώ.